και μεγάλη χαρά γιατί είναι ένας θεσμός που έχει διαπονεί το Awards και πρέπει να σημειώσω ότι έχω παρακολουθήσει λίγο και είναι μια τρομερά οργανωμένη, μια πολύ καλή διοργάνωση των Μαγκών και είναι τιμή μου που τα παρουσιάζω εγώ και θα μπορέσω να συμμετέχω στην ανάδειξη αυτών των ανθρώπων που αναδεικνύουν γενικά από την πλευρά τους στην γαστρονομία της Κύπρου. Μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ. Να υποθέσουμε ότι υπάρχουν και άλλα σχέδια, ίσως μελλοντικά, για να έρθετε στην Κύπρο για κάποια άλλη συνεργασία με το συγκρότημα, γιατί όχι, ή με οτιδήποτε άλλο. Γενικά δεν μου αρέσουν τα μακρινά σχέδια. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ για μια πολύ ωραία διοργάνωση. Αν τιμηθώ να καλεσθέρω κάτι, θα το εξετάσουμε τότε. Και θα είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί η Κύπρος για μένα είναι το δεύτερο μου σπίτι. Θεωρώ ότι είμαι στην Ελλάδα και έχω συμπράξει πολύ μεγάλη αγάπη. Οπότε αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα και θα βγάλω το καλύτερο μας πήγα την Ελλάδα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Εννοείται και σίγουρα μπορεί να δοθούν κάποια βραβεία, αλλά νομίζω ότι όλοι έχουν βραβεία για αυτό που κάνουν και που βρίσκονται εδώ είναι σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Κάνεις το εδώ, εκεί όμως, εδώ. Καθημερινή εκπομπή της καθημερινής εκπομπής και λοιπά. Πέρσι που προσπαθούμε να καταλάβει εσείς τον αφιλέγα που είναι αφιλέγα Κανείς δεν συμμετέχει. Μόνο είναι εγώ, ο Πασάλο, ο Κωνσταντίνο που είναι στην παρέα και ο Δημήτρη ο Μιλιόπουλο. Μπορεί στην πορεία να υπάρξει κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν ξέρει. Θα δούμε όμω κάνουμε κάτι πιο τεράστιο. Και βάλουμε και κόσμο μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Ο κύριο Ντάνο. Α, ο άλλο. Είναι εδώ. Ο άλλο. Είσαι μια κούρα. Τον άλλο και τον άλλο. Είμαι λαθίνο και λαθίνο. Μην το βάλεις εδώ. Ευχαριστώ. Τώρα ποιος είναι. Θα τα πεις ένα γεια στους αναγνώστες του θέμα. Είναι live. Α, είναι live. Παιδιά, τι γίνεται. Καλησπέρα. Έχουμε έρθει να δώσουμε τα βραβεία, τα Time Out Eating Awards. Εσείς είστε ανεγνώστες του Time Out, άρα εσείς έχετε ψηφίσει αυτά τα βραβεία που θα δώσουμε και ανυπομονούμε να δούμε τι ψηφίσατε. Όπως και να έχει, 72 είναι τα εστιατόρια που είναι προτινόμενα, άρα όπως καταλαβαίνετε όλα είναι νικητές, γιατί μιλάμε τώρα για πολύ φαγητό. και ανυπομονώ, να έρθετε, να τα παρακολουθήσετε και από κοντά. Βλέπεις, δεν έχω πρόβλημα, έτσι, σκαρφίσω με δύο να πω. Ο Γιώργος δεν έχει μιλήσει.